Η διατροφή και πώ αυτή είναι συνδεδεμένη με την υγεία των ανθρώπων αλλά και την υγεία του πλανήτη ήταν οι παράμετροι στι οποίε κλήθηκαν να απαντήσουν οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων από τα επαγγελματικά λύκεια που ξεκίνησαν σήμερα την εξεταστική του περίοδο. Πιστεύω καλά. Ε, τα θέματα ήταν σχετικά με την υγεία και όλα αυτά. Πράγμα που ήμασταν λίγο προετοιμασμένοι, ήταν και ο κορονοϊό και όλα αυτά. Ε, ελπίζω μια χαρά. Προσωπικά μου φάνηκε εύκολο, δεν μου φάνηκε κάτι δύσκολο. Εντάξει, το έχω και λίγο με τον Πλοπλά, Οπότε... Τα θέματα είναι μέσα στους θεματικούς κύκλους, επομένως δεν θα αντιμετωπίσουν κάποια έκπληξη. Ε, είναι πολύ πρωτότυπο το θέμα, συνδυάζει διατροφικές συνήθειες και μάλιστα μεσογειακή διατροφή που την έχουμε ξεχάσει εδώ και πολλά χρόνια ε, με το φυσικό περιβάλλον την υγεία μα και την υγεία του φυσικού περιβάλλοντος. Τα θέματα στα νέα ελληνικά δεν είχαν παγίδες ή κακή διατύπωση. Ήταν σαφή και σε γενικέ γραμμέ εύκολα απαντούνταν από του μαθητέ. Που ανάμεσα στα υπόλοιπα δεδομένα θα έπρεπε να αναφερθούν και στην ανισορροπία που επικρατεί στον πλανήτη με φόντο τη διατροφή. σχολιάζοντα. Πώ είναι δυνατόν στι αναπτυγμένες χώρε που η σωστή διατροφή έχει εγκαταλειφθεί πετιόνται τόνοι τροφίμων, όταν σε άλλε γωνιέ του πλανήτη άνθρωποι πεθαίνουν από την πείνα. Πάρα πολύ καλή αρχή και είμαστε και πολύ χαρούμενοι, γιατί και οι βαθμοί που πήραμε το σχολείο μα ήταν πάρα πολύ καλοί. Οπότε, θα πετύχουμε. Οι ερωτήσει ήταν σαφεί, χωρί ιδιαίτερε δυσκολίε. Πιστεύω τα παιδιά ότι έχουν απαντήσει. Σωστά. Δίπλα στου υποψήφιου από τα ΕΠΑΛ, κατά την πρώτη μέρα των εξετάσεων, βρέθηκε ο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευση Κρήτη, αλλά και ο προϊστάμενο τη Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση Ιρακλείου, που ευχήθηκαν στου υποψηφίου καλή επιτυχία. Έχουμε κάνει ό,τι είναι δυνατόν ώστε να προκύψει η απαραίτητη ηρεμία, ώστε τα παιδιά να αποδώσουν όσο το δυνατόν καλύτερα σε σχέση με τη μελέτη που έχουν κάνει. Οι μαθητέ τη Τρίτη Τάξη ολοκληρώνουν τη φοιτησή του με αυτή τη διαδικασία, ιδιαίτερα απαιτητική και για τους μαθητές και για τις οικογένειές τους. Εμείς αυτό που συμβουλεύουμε στα παιδιά είναι με ηρεμία, με ψυχραιμία, να χειριστούν αυτή τη διαδικασία, να κοιτάνε μπροστά, κάθε μέρα ένα μάθημα και μετά κοιτάμε το επόμενο. Ανάμεσα στου υποψήφιους και ο 34χρονος Γιώργος Καλυβιανάκης, μαθητής σε ΕΠΑΛ. Βρεφονιπιοκόμος ο ίδιος αποφάσισε να καθίσει και πάλι στα Θρανία και να κυνηγήσει τον όνειρό του που είναι να γίνει νηπιαγωγός. Δίνω πρώτη φορά πανελλήνιες, δεν έχω ξαναδώσει, δεν είχα την τι, τιμή να ξαναδώσω. Σπούτασα βρεφονιπιοκόμος ε, και πάω για ένα καλύτερο μέλλον. Θέλω να περάσω στο ρέθιμνο νηπιαγωγός, πρώτο θεός αυτό. Και πάμε και όσο πάμε, ανεβαίνουμε. Και οι συμμαθητέ μεγαλύτεροι και από εμένα. Έχουμε και μια κυρία που είναι 66 χρονών και δίνει πανελίνε πρώτη φορά. Και πάει γι' αυτή για ένα καλύτερο μέλλον. Οι πανελλαδικέ εξετάσει που ξεκίνησαν σήμερα για του υποψηφίου στο Νεπάλ συνεχίζονται αύριο με την αυλαία για του υποψήφιου των γενικών λυκείων που μετά από δύο χρόνια πανδημία επανήλθαν φέτο στα διαζώσει μαθήματα ω τελειόφοιτοι και από αύριο θα δώσουν τη μάχη του για μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.